ακούσαμε όλους τους μερακλείδες. Ήταν χριστιανοί, ήταν μουσουλμάνοι. Επήγαινε λοιπόν σε όλα τα πανηγύρια τα χριστιανικά και ό,τι κέρδιζε, ό,τι του χαρίζανε, τα αφιέρωνε στην εικόνα που γιόρταζε. Λένε λοιπόν ότι αυτή η ιστορία προέρχεται από το εξής. Κάποτε έπαιζε στους Μεσαλέρους ένα χωριό της Ιεράπετρας, τα ίδια νύμου, που είχε ένα διμέρα που σέρνει δέντρο με λερζιά, που λέμε, έτσι. Αυτός λοιπόν είπε στο κλέδι, λέει, πάω βραστάβγα, μην τα φας αλλή, του λένε, γιατί έσπασε λίγο, και γελούσε. Του λέει, μάλιστα λέει, το γιανιό με τιμωρήσει, γνωρίζει το μαριζιά, έτσι. Λοιπόν, τρώει τα αυγά, που με πιάνει το ρίγος, λοιπόν, ο ρίγος. Τότε λοιπόν τον είδα, αυτά που σας λέω τώρα, έγινε η ιστορία γύρω στο 16 αυτή η ιστορία, αλλά πρόλαβα άνθρωπο που ήταν κοπέλι μπροστά. Δηλαδή είναι ότι τα άκουσε από άλλους, ήταν μπροστά στο χώρο. Λοιπόν, τότε λοιπόν εζωρίστηκε ο Αλής ήταν διάστημα, το αρμηνέψανε τα κάμια και είχαμε λοιπόν το σταυρό ο Αλής. Και τότε λοιπόν στα 10 λεπτά σταμάτησε ο ρίγος, τα ακούμε, εξάπλωσε το στόσο, λέει και ένα τζουβάλις εξάπλωσε να ηρεμήσει. Και μετά συνέχισε. Από τότε λοιπόν και μετά πήγαινε κάθε χρόνο στο γλέντι, το μεγαλύτερο γλέντι που είναι στην Ανατολική Κρήτη, στο μοναστήριο του Αγίου Ιωάννου, είναι στο Λασίτι, στο Ροπέδιο. Πήγε λοιπόν κάθε χρόνο με τα πόδια του Γεράπετρο και είπεσε αφιλοτζερδός εννοείται στο γλέντι αυτό. Επειδή λοιπόν περνούσε, παρεμπιπτόντως θα σας πω ότι ο Αλής ήταν και συνθέτης, δεν ήταν ότι είπεσε μόνο κοντιλιές, αλλά είχε συνθέσει κοντιλιές τώρα στις παίξω. Περνούσε λοιπόν στη διαδρομή του, ανέβαινε πάνω, περνούσε Καλαμάθκα, ήπιανε κρούστα, διανυκτέρευε στο κρούστα διότι εκεί είχε ένα φίλο, ο οποίος σημειωτέμονος, συγκεκριμένος έθνη το όνομά του, αλλά ήταν είσαι διακριτή στους αγώνες εναντίον των Τουρκών, ήταν φίλος του Αλή, εξόμενε λοιπόν στο σπίτι του και μετά από το καθαρό ανέβαινε πάνω. Γι' αυτό λοιπόν και κάποιες αναμνήσεις του Αλή σώζονται και στο κρούστα, διότι όταν διανυκτέρευε εκεί, έκανε και κάποιο γλέντι. Λοιπόν, η πιο γνωστή μελωδία που συνέθεσε ο Αλής είναι αυτή που λέμε Ιεράπετρο του Αλίου Σκοπός και είναι αυτό που από τον Κρούστα εμάθανε αλλοιωμένο βέβαια και απλοποιημένο πολύ και κάμανε αυτό που λένε σήμερα του Λασιθιού Δρόμους. Είναι ο σκοπός του Αλή. Αυτός λοιπόν πεζόταν στη Ιεράπετρο με δύο παραλλαγές. Η μία ήταν αυτή που θα σας πέψω εγώ η οργανική, που ήταν πολύ δύσκολη, γιατί παίζανε δεξιοτέχνες, έτσι. Και άλλη μια παραλλαγή υπήρξε στη Ιεράπετρο που την τραγουδούσαν. Εγώ θα σας πέψω λοιπόν αυτή που ήταν στις καντάδες τη νύχτα οργανικά με τα βιολιά. Έτσι. Και θα δείτε τις ομοιότητες πραγματικά με την άλλη μελωδία που σας είπα.